Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία. Νομίζω την επόμενη φορά που θα μας φέρετε μαζί με τον Γιώργο το Σταθάκη, θα πρέπει να μας προκαλέσετε να κάνουμε debate. Έτσι κι αλλιώς λείπουν τα debate από τη δημόσια σφαίρα, γιατί αρνείται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα αρχίσουμε να κάνουμε debate λοιπόν σε επίπεδο της ουσιαστικής πολιτικής και μάλλον θα ξεκινήσουμε από σήμερα να σας κάνουμε αυτή τη χάρη. Είναι μεγάλη πρόκληση να πω αμέσως μετά την ατάκα του Υπουργού πώς αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα θα πιάσει τους στόχους, αλλά δεν μπορώ να ξεφύγω από την κομματική μου πατρίδα και να πω από την αρχή αυτό που θέλω να πω με βάση την πολιτική αφετηρία της συζήτησης. Νομίζω ότι η συζήτηση που κάνουμε για την ενέργεια και το κλίμα είναι στην καρδιά της ουσίας της πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα θέματα τα οποία συζητούμε είναι από αυτά που επανακαθορίζουν τον άξονα προόδου και συντήρησης. Διότι η συζήτηση για το κλίμα αφορά στα δικαιώματα των πολιτών σε όλο τον κόσμο, αφορά στην πρόσβαση στο αγαθό της ζωής και ταυτόχρονα σε αγαθά όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η διατροφή, το νερό, η ενέργεια. Άρα είναι ζητούμενα της βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο ΙΕ, αλλά και ζητούμενα των παγκόσμιων κινημάτων και πιστεύω της προοδευτικής σκέψης. Και ταυτόχρονα η άρνηση αυτού του ερωτήματος αμφισβητεί την ύπαρξη και του πλανήτη και του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων. Δεν μπορεί κανείς, κατά την άποψή μου, να τοποθετηθεί σε πολιτικό επίπεδο αν σέβεται τουλάχιστον την επιστημονική γνώση ή την αγωνία των πολιτών παγκοσμίως, αν δεν έχει υπόψη του και αν δεν συμπεριλάβει στον πολιτικό του λόγο τα δύο ζητήματα που είναι η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης του ΙΕ για το 2030 και η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο πολιτικά κείμενα, μιας και συζητάμε μπροστά στις ευρωεκλογές και στο πλαίσιο ενός κόμματος κυβερνητικού εξουσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ενός πολιτικού φορέα, δεν μπορεί κανείς να ζητάει για πολιτική, αναγνωεί αυτά τα δύο βασικά πολιτικά κείμενα. Που κατά ένα περίεργο τρόπο, κατά την άποψή μου, είναι κείμενα ταγμένα στον προοδευτικό άξονα της πολιτικής. Μπορούν δηλαδή ταυτόχρονα να δημιουργήσουν προοδευτικές συμμαχίες, αλλά και ευαισθητοποίηση, να δημιουργήσουν κοινωνική κίνηση και εξελίξεις και στο επίπεδο της κοινωνίας και στο επίπεδο του οικοδομήματος προς όφελος της θεωρίας των πολλών. Ας το πω έτσι, για να καταλαβαίνουμε με βάση τα συνθήματα των σημερινών ημερών. Γιατί αν κάποιος προσπαθήσει να βάλει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΙΕ δίπλα στα δημοσιονομικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δει από τους πρώτους τέσσερις στόχους ότι η εφαρμογή προγράμματος για τη χώρα μας, μνημονίου δηλαδή, απέκλεινε από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης από τους τέσσερις πρώτους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά τη φτώχεια, όσον αφορά την εργασία, όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία και την πρόσβαση στην παιδεία. Αυτοί είναι οι τέσσερις στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, οι πρώτοι από τους 17, για να μην πάω παρακάτω. Άρα εδώ βλέπετε και ένα μεγάλο ζήτημα πολιτικής σε επίπεδο Ευρώπης, που σαφέστατα είναι και το κλίμα μέσα σε αυτές τις πολιτικές, το πώς δηλώνουμε κατά περίπτωση και σε πολλές διαφορετικές χρονικές στιγμές, στα ανώτατα όργανα, τα παγκόσμια όργανα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την προσήλωσή μας σε διάφορες πολιτικές αρχές, που είναι με τη μεριά της προοδευτικής σκέψης, όμως η άσκηση πολιτικών πολλές φορές, ιδιαίτερα των πολιτικών των αριθμών, έρχεται σε πλήρη αντίθεση, μεγαλώνοντας και προδίδοντας, αν θέλετε, αυτά τα βασικά πολιτικά κείμενα. Είναι, νομίζω, ευκαιρία για μας να ακολουθήσουμε το δρομολόγιο αυτών των προοδευτικών αξώνων, να δημιουργήσουμε πλειοψηφίες και στα ευρωπαϊκά όργανα και στα παγκόσμια όργανα, διότι αποδεικνύεται ότι προφανώς το καταλαβαίνετε, η πρόσβαση στην εργασία, στην διατροφή, στην παιδεία και στην υγεία είναι κοινωνικά αγαθά για τα οποία θα θέλαμε όλοι οι πολίτες του κόσμου να έχουν πρόσβαση ανεξαρτήτως χρώματος, πατρίδας, κατεύθυνσης, θρησκεύματος ή ιδιαιτερότητας. Η ίδια συζήτηση γίνεται και στο επίπεδο της Ευρώπης και πολύ πιο σημαντική είναι η συζήτηση που αφορά στο κλίμα. Γιατί η συζήτηση για το κλίμα, για την κλιματική αλλαγή και στο επίπεδο του μετριασμού των εκπομπών, άρα και στο επίπεδο της πρόληψης και της προσαρμογής στις εξελίξεις, άρα των ασφαλών μέσα εισαγωγικά υποδομών, είναι μια συζήτηση η οποία θέλει πάρα πολύ ισχυρές μεταρρυθμίσεις. Για να είμαστε, αν θέλετε, αντικειμενικοί και αποτελεσματικοί, η συζήτηση η οποία κάνουμε είναι μια συζήτηση η οποία μας υποχρεώνει να αλλάξουμε παραγωγή και κατανάλωση παντού. Και δεν έχει γίνει ακόμα αυτό αντιληπτό. Ακόμα ο συντηρητισμός των δομών διοίκησης, οι λειτουργίες οικονομίας και κοινωνίας δεν έχουν καταφέρει να αποδείξουν στην πράξη τι σημαίνουν αυτά τα οποία οι παγκόσμιοι ηγέτες δηλώνουν κεντρικά.
διότι μπορεί να έχουμε πολλές διαφωνίες ή πολλές συμπτώσεις με τις συζητήσεις και τις τοποθετήσεις της γαλλικής ηγεσίας του κυρίου Μακρόν, όμως το σύνθημα «There is no planet B» μας ενώνει όλους. Διότι εδώ δεν υπάρχει ούτε σχέδιο Β, ούτε πλανήτης Β. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν πολιτικές, και αυτή η συζήτηση να γίνει τώρα στις ευρωεκλογές, για το πώς μπορούν να μεταρρυθμιστούν πλήρως η παραγωγή και η κατανάλωση προς μοντέλα τα οποία είναι κλιματικά ουδέτερα. Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα το 2050 είναι ένα κεντρικό πολιτικό σύνθημα, το οποίο θα κριθεί και στις ευρωεκλογές, γιατί αμφισβητείται ακόμα και τώρα σε επίπεδο Κομισιόν, να τα γνωρίζουμε αυτά. Και μπορεί να απαντήσει και στη μεγάλη ανάγκη που βάζει ως ερώτημα η αριστερά, πώς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, στην εργασία, στις κοινωνικές κατακτήσεις, στα αποτελέσματα της επιστήμης, όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως ταξικής θέσης. Πώς θα διεκδικήσουμε λοιπόν την αριστεία στην άσκηση πολιτικής με καθολικά αποτελέσματα για όλους. Διότι εδώ κρύβεται, αν θέλετε, και η πραγματική απάντηση στα ψευδή ερωτήματα περί αριστείας που θέτει κατά καιρούς η αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να ενσωματώσουμε τις αρχές αυτές της βιώσιμης ανάπτυξης και της Συμφωνίας των Παρισίων στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, στο Growth Strategy, που έχει ευτυχώς από νωρίς ειδικά κεφάλαια για όλες αυτές τις προβλέψεις και είναι δομημένο σε αυτό το νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Που όμως πρέπει να πω, για να είμαι δίκαιος, ότι και σε εμάς, στη χώρα μας δηλαδή, παραμένει ισχυρό σε επίπεδο δηλώσεων, είναι κεντρικό διατυπωμένο σε κυβερνητικό επίπεδο. Όμως θέλει πάρα πολλά βήματα για να γίνει πράξη. Και θέλει πάρα πολλά βήματα για να γίνει πράξη μεταξύ μας. Γιατί μπορεί να κάνουμε εδώ ένα γκάλωπ για την απόδοση όλων μας όσον αφορά την άποψή μας για την ανακύκλωση. Όμως, άμα δω τους κάδους και μετρήσουμε τους κάδους έξω από τα σπίτια μας και τις λειτουργίες μας, ως μέσοι πολίτες θα έχουμε πολύ χαμηλά αποτελέσματα και το γνωρίζετε. Άρα, πρέπει και εμείς να αλλάξουμε και ως πολίτες, αλλά και ως εκπρόσωποι και επικεφαλής φορέων. Στην Ευρώπη γίνεται μια πολύ έντονη συζήτηση, η οποία ευαισθητοποιεί, και αυτό πρέπει να το δούμε και ως ΣΥΡΙΖΑ, πολύ περισσότερο τα νέα κοινωνικά στρώματα τα οποία εισέρχονται στην πολιτική. Δεν είναι περίεργο ότι η συζήτηση για μια άλλη υποψηφιότητα για τον Νόμπελ Ειρήνης που γίνεται αυτό το διάστημα αφορά την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Μια ακτιβίστρια 16χρονη από τη Σουηδία, η οποία σταμάτησε μια Παρασκευή να πηγαίνει στο σχολείο και ζήτησε από την πολιτεία να λάβει μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Και τώρα το κίνημα αυτό έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη με χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά, τα οποία ζητούν το μέλλον που τους αξίζει. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς πρέπει πολύ γρήγορα να το ενσωματώσουμε και να διαπιστώσουμε τη δυνατότητά του να συμμετέχει αυτή η κινηματική λειτουργία στον προοδευτικό άξονα της πολιτικής. Στις συμμαχίες που θέλουμε να κάνουμε για να διατυπώνουμε πολιτική στον προοδευτικό άξονα μόνιμη, αποτελεσματική, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη. Η χώρα μας, γιατί πρέπει να απαντήσω στο δεύτερο τρικάκι που έστησε ο Υπουργός, πάει καλύτερα από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ζήτημα της απόδοσης ως προς τους ρήπους του αερίου θερμοκηπίου. Και αυτό σίγουρα πριν από ορισμένα χρόνια κάποιος θα το συνέδεε με την αποεπένδυση. Είναι προφανές ότι η μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 25% την περίοδο των σκληρών μνημονίων θα είχε και μία επίπτωση προφανές στα αέρια του θερμοκηπίου. Όμως νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε, γιατί το ανακοίνωσε και το Υπουργείο μας προηγούμενη εβδομάδα, ότι η Eurostat για το 2018 έδωσε στην Ελλάδα μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου από το μέσο ρυθμό μείωσης της Ευρώπης. Νομίζω είναι 3,6, μείον 3,6 για τη χώρα μας, με μείον 2,5 για την Ευρώπη, ενώ η χώρα μας αποδεδειγμένα έχει καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχουμε πετύχει, αν θέλετε, αυτή την αντιστροφή που πρέπει να αυξάνεται το εθνικό προϊόν με μειούμενους τους δείκτες την εκπομπή αερίου του θερμοκηπίου, παρότι νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν δημιουργεί κανένα φυσυχασμό. Έχουμε πάρα πολλά σημαντικότερα να πετύχουμε στην πορεία. Όμως η χώρα θα υπερκαλύψει ξεκάθαρα το 2020 τους στόχους που έχουμε όσον αφορά τη Συμφωνία των Παρισίων. Και μάλιστα στην βαριά βιομηχανία, στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ είχαμε ένα ευρωπαϊκό στόχο 21%, θα πετύχουμε 48% μείωση στις δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο ETS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Αερίων Ρήπων, ενώ στο Non-ETS, που είναι οι μεταφορές, τα απόβλητα, η κατοικία, το κτίριο και ο αγροτικός τομέας, θα έχουμε μείωση 27% σε σχέση με το 2005, ενώ η νομοθεσία μας δίνει μια υποχρέωση 4%. Καταλαβαίνετε ότι είναι καλή η διαδρομή, όμως θέλει ισχυρές μεταρρυθμίσεις που έχουν ανάγκη και έναν ισχυρό άξονα επενδύσεων. Διότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που παρουσίασε ο Υπουργός έχει έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αν δεν κάνω λάθος, στην τάξη των 34 δισεκατομμυρίων, που ένα μεγάλο κομμάτι εξαρτάται και συνδέεται με το πρόγραμμα διευθυντικών επενδύσεων,
που αυτό συνδέεται με τον άλλο άξονα πολιτικής που διεκδικούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό που έχουμε ζητήσει είναι ένας ισχυρός άξονας επενδύσεων που δημιουργεί μακροπρόθεσμη εργασία και δεν μπορεί αυτό να γίνει έξω από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή και με αυτό των ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί είναι καλό 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές να θυμόμαστε και να ξαναθέτουμε τα επίδικα των εκλογών. Όμως, όπως σας είπα, το μεγάλο οραματικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει να κάνει με την κλιματική ουδετερότητα. Αυτή δηλαδή που προβλέπει το 2050 η Ευρώπη να είναι κλιματικά ουδέτερη. Αυτό πρακτικά για όλους μας σημαίνει ότι μετά από 31 χρόνια θα έχουμε μηδενική χρήση ορυκτών καυσίμων για την ηλεκτροπαραγωγή. Και θα έχουμε ελαχιστοποιήσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων για τη μεταφορά και την ενέργεια, διότι εκεί ίσως το ισοζύγιο δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου από τα φυσικά οικοσυστήματα, τη δασική έκταση και τα αγροτικά οικοσυστήματα θα ισοσκελίζει την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό για όλους μας πόσο ριζική μεταρρύθμιση, ανατροπή του παραγωγικού μοντέλου και του τεχνολογικού μοντέλου για την Ελλάδα είναι να μηδενίσουμε τη χρήση ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή. Το λέω σχηματικά και μεταφορικά για να καταλάβουμε το πόσο συνταρακτική και μεγάλη αλλαγή είναι και γιατί πράγμα μιλάμε. Όμως αυτή η προοπτική της κλιματικής ουδετερότητας είναι ίσως η μόνη η οποία μπορεί να αποδώσει το σενάριο του 1,5 βαθμού Κελσίου, που καλό είναι να το γνωρίζουμε και αυτό για να ξέρουμε ποιο είναι το ζητούμενο παγκοσμίως. Η παγκόσμια διακυβερνητική διάσκεψη για το κλίμα, οι επιστήμονες που μαζεύτηκαν για να υπολογίσουν τα μοντέλα τα κλιματικά, και νομίζω ότι ένας από αυτούς, μία από αυτές, κατεβαίνει ως υποψήφια ευρωβουλευτής, είναι η Νατάσα Ρωμανού από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, που είναι υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν υπολογίσει ότι το business as usual σενάριο μας δίνει 3 βαθμούς Κελσίου παραπάνω αύξηση από την προβιομηχανική περίοδο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το μοντέλο είναι τραγικό για την, όχι μόνο για την ανθρώπινη κοινότητα, αλλά συνολικά για τον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ συμφώνησαν στη Συμφωνία των Παρισίων για τους 2 βαθμούς, όμως η διακυβερνητική διάσκεψη και πλέον και η Κομισιόν συζητούν για τον 1,5 βαθμό Κελσίου που μιλάει για την κλιματική ουδετερότητα. Εδώ εμείς λοιπόν πρέπει πολύ γρήγορα και δυστυχώς με μεγάλη πίεση μετά από ένα αρκετά απαιτητικό ΕΣΕΚ, Εθνικό Σχέδιο του 2030, να αρχίσουμε να συζητάμε για τα μοντέλα του 40 και του 50, μιας και η προοπτική είναι πάρα πολύ κοντά. Μιλάμε για τα επόμενα 30 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και σε επίπεδο επενδύσεων γνωρίζουν πολύ καλά οι διαχειριστές μεγάλων μονάδων ότι τα 30 χρόνια είναι λιγότερα και από έναν συμβατικό, όχι τυπικό κύκλο απόσβεσης μονάδων μεγάλης κλίμακας στην ηλεκτροπαραγωγή. Άρα πρέπει από τώρα να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση και σε επίπεδο σχεδιασμού για τη χώρα μας. Ο σχεδιασμός του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα πρέπει να σας πω ότι υπερβαίνει τις ανάγκες ή προσεγγίζει τις ανάγκες του 1,5 βαθμού Κελσίου. Έχουμε δηλαδή έναν εθνικό σχεδιασμό που η προβολή του μέχρι το 2030 είναι συμβατός με τις ανάγκες και τις προβλέψεις για την κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης. Όμως, καταλαβαίνετε ότι εμείς χρειαζόμαστε σε πάρα πολλούς τομείς να προβούμε σε αλλαγές που πρέπει να επιταχυνθούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με κάποια κριτήρια. Θα συμπληρώσω κάποια από τα κριτήρια, γιατί ο Υπουργός μας έβαλε έτσι και αλλιώς κάποια ζητήματα, όπως το θέμα, αν θέλετε, της ενεργειακής φτώχειας, που είναι κεντρικό, άρα της κοινωνικής δικαιοσύνης σε αυτή τη μετάβαση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας. Η συζήτηση αυτή από τη χώρα μας γίνεται βάζοντας ως βασικό προαπαιτούμενο ότι δεν συζητάμε για την πυρηνική ενέργεια. Αυτό το λέω γιατί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται συζήτηση να γίνουν εφικτοί οι στόχοι της Συμφωνίας των Παρισίων, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα με την πυρηνική ενέργεια. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη διαφορετική στάση. Ενώ. Ναι. Υπάρχει μια τέτοια παραφιλολογία, παραποίηση όμως, αν θέλετε, της πραγματικότητας, που εμείς θέλουμε να είστε ξεκάθαροι. Δεν είναι ξεκάθαρη όμως η συζήτηση αυτή του Συμβούλου Υπουργών, επειδή εδώ είναι ευκαιρία να συζητάμε και για αυτά που διαμείβονται στα Συμβούλια Υπουργών και τις μεγάλες πραγματικές συγκρούσεις και του σχετισμού δυνάμεων που διαμορφώνεται. Καλό να γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους. Απ' την άλλη μεριά όμως, εμείς στηριζόμαστε στην πολύ μεγάλη διεύρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μαζί με την ηλεκτρική διασύνδεση, το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση σε μια χώρα πολυνησιακή, επιτρέψτε να σας πω, όπως η Ελλάδα, δεν μπορούμε να πετύχουμε την πραγματική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν αντιστοιχεί στην εμπορική πολιτική, αλλά είναι μια ουσιαστική πολιτική επιτυχία αυτό που έγινε με το ETS, που πετύχαμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Οδηγία της Εμπορίας των Αέριων Ρήπων για την διασύνδεση των ελληνικών νησιών απευθείας, παράλληλα με τις πρόσφατες εγκρίσεις ως μεγάλα έργα της διασύνδεσης της Πελοποννήσου με την Κρήτη και την επιτάχυνση του άλλου μεγάλου έργου της Αττικής με την Κρήτη. Θεωρώ όμως και ότι και το έργο της διασύνδεσης των μικρότερων νησιών είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί
μας δίνει τα δότητα να σταματήσουμε να λειτουργούν, να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη έκφραση, ρηπογόνες, άρα και ενεργοβόρες και ακριβές μονάδες που έχουμε στα νησιά, και μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε και τα οίκο της επιβαρύνσης που έχουμε οι υπόλοιποι καταναλωτές, άρα να ασκήσουμε πολιτική προς όφελος όλων των πολιτών της χώρας. Εδώ βέβαια καταλαβαίνετε ότι η μείωση του λιγνίτη είναι αναπόφευκτη και ταυτόχρονα βλέπουμε ένα προγραμματισμό τριπλασιασμού των αιωλικών και αύξηση των φωτοβολταϊκών περίπου κατά 160 με 170%. Αυτό για μια Ελλάδα με σημαντικά οικοσυστήματα προϋποθέτει το συνυπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος και δύσκολα προβλήματα προς επίλυση που προσπαθούμε να τα λύσουμε μαζί με την κοινότητα των αιωλικών ειδικότερα, αλλά και των οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα της Ορνηθοπανίδας. Δεν είναι απλά ζητήματα, όμως πρέπει να απαντήσουμε, διότι προφανώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε στα μοντέλα της λιγνητικής παραγωγής, που όμως εδώ εμείς θα πρέπει ξεκάθαρα να μιλήσουμε για εργαλεία δίκαιης μετάβασης, ιδιαίτερα των περιοχών που εξαρτώνται από το λιγνίτη. Γι' αυτό και έχουμε θεσμοθετήσει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μέσα από την εξυπηρέτηση ενός τμήματος των δικαιωμάτων των αερίων του θερμοκηπίου που έχουμε στο διαθέσιμο στο Υπουργείο. Είμαστε μάλλον η πρώτη χώρα που δημιουργήσαμε Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Ένα ταμείο που προς το παρόν έχει γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια την τριετία, αλλά με βάση την τιμή μονάδος του διοξιδίου του άνθρακα μπορεί και να είναι περισσότερα αυτά στο μέλλον. Όμως είναι μια πρώτη παρακαταθήκη που θα επενδυθεί σε πραγματικές επενδύσεις απεξαρτημένες κλιματικά ουδέτερες, θα σας πω, που θα είναι zero waste και zero carbon. Θα χρησιμοποιήσουμε πλέον και τέτοιους ελληνικούς όρους πλέον στην πολιτική μας και στον προγραμματικό μας λόγο, που ιδιαίτερα για κάποιες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη για τη Μεγαλόπολη, θα συμβάλλουν και στο να διατυπωθεί αναπτυξιακό σχέδιο για τις περιοχές που βρίσκονται ξαφνικά μετέωρες στη μετάβαση αυτή την ενεργειακή. Και βέβαια θα προκύψουν και νέα τεχνικά και κοινωνικά ερωτήματα, όπως το θέμα της αποδοχής χωροθέτησης μονάδων βιομάζας, που έχουμε πολλά τέτοια ζητήματα. Έχουμε δυστυχώς απορρίψεις πολλές, ιδιαίτερα κτηνοτροφικών αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα ελεύθερες, σε ρέματα και δρόμους δυστυχώς, και ανησυχία και αντίδραση τοπικών κοινωνιών να χωροθετηθούν μονάδες κλειστού τύπου αναερόβιας χώνευσης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Όπως και τεχνικά ερωτήματα για την διοχέτευση του βιοαερίου στα κυκλώματα και στα δίκτυα του φυσικού αερίου ή και σε συνθήκες πρατηρίων συμπυκνωμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Νομίζω είναι νέα τεχνικά ερωτήματα τα οποία ανοίγουν πλέον και θα πρέπει να τα συνδέσουμε και να τα συζητήσουμε. Και βέβαια, πολύ δύσκολα ζητήματα και ενδιαφέροντα είναι πώς ανοίγει η ηλεκτροκίνηση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό πεδίο και των νέων αυτοδιοικητικών εκλογών. Χρειαζόμαστε αυτοδιοικητικές αρχές που θα πρημοδοτήσουν την ηλεκτροκίνηση. Η εξυπηρέτηση στάθμευσης και η δωρεάν ηλεκτροδότηση οχημάτων ηλεκτροκίνησης σε αυτές τις χρονικές στιγμές είναι εργαλεία που ανοίγουν, αν θέλετε, αυτή τη συζήτηση και την ενισχύουν. Χρειαζόμαστε τέτοιες πιλωτικές τομές και παρεμβάσεις στην λειτουργία των πόλεων. Παράλληλα, βέβαια, με την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς και των ηλεκτρικών της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα μέσω από ΑΠΕ αυτών των συστημάτων. Και βέβαια, νομίζω ότι αυτό που πρέπει, κλείνοντας, να πω είναι ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα μας δίνει τη δυνατότητα να καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία ένα πρόγραμμα επενδυτικό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις δημοσιονομικές και αναπτυξιακές πολιτικές, μέσα εισαγωγικά αναπτυξιακές, των χρόνων που μας έφεραν στη χρεοκοπία. Γιατί δίνεται εδώ να επενδυθούν και δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις καινοτομίας που να αντιστρέψουν τον brain drain. Πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη μονάδα βιομάζας που πήγα στην περιοχή του Λαγκαδά να επισκεφτώ και για επίδειξη αυτού του μοντέλου της βιομάζας κτηνοτροφικών προϊόντων, που ήταν μια συνεταιριστική τεσσάρων αγελαδοτρόφων, ο διαχειριστής τεχνικός της μονάδας ήταν Έλληνας επιστήμονας που γύρισε από τη Γερμανία. Αυτό το μοντέλο δεν θέλω να το υπερτονίσω, όμως είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να αντιστραφεί με τη χρήση καινοτομικών εργαλείων στον τομέα της ενέργειας η δυσμενή σε αυτή η κατάσταση της φυγής επιστημόνων που είχε η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Και αυτό μπορεί να γίνει αναπληρώνοντας και ένα μεγάλο έλλειμμα που έχει ο κατασκευαστικός κλάδος, διότι και ως παλιός συνδικαλιστής και εκπρόσωπος του τεχνικού επιμελητήριου, πρέπει να σας πω ότι ο δευτερογενής τομέας στηριζόταν στην Ελλάδα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην κατασκευή. Η κατασκευή έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Η χρηματοδότηση ή, εν πάση περιπτώσει, η επένδυση προϋπολογισμού της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων σε κτίρια τα επόμενα 10 χρόνια για την ενεργειακή εξοικονόμηση είναι ένας ισχυρός βραχίωνας οικονομικής λειτουργίας και της βιομηχανίας κατασκευής δομικών υλικών που έχουμε στην Ελλάδα πολύ αναπτυγμένη, αλλά και της εργασίας μηχανικών και τεχνικών επιστημόνων και επαγγελμάτων με προοπτική. Και όχι απλά με την υπεραξία της αντιπαροχής
που δυστυχώς δεν άφησε ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα στη χώρα. Τελευταίο ζήτημα είναι η αλλαγή του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου. Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για την ενέργεια όταν μιλάμε για τις πολιτικές για το κλίμα. Η αλλαγή που περιέγραψα στην αρχή, αυτή η ισχυρή ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και της κατανάλωσης, της παραγωγής και της κατανάλωσης, απεικονίζεται και στη μεγάλη στρατηγική πρωτοβουλία που έχουμε πάρει για την κυκλική οικονομία. Η διαχείριση των πόρων είναι στερά δεδεμένη με την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι μόνο ενέργεια η κλιματική αλλαγή. Η υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, είτε μιλάμε για ορυκτά, είτε μιλάμε για νερό, είτε για βιομάζα, είτε για οποιαδήποτε πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε, συνδέεται με τους κλιματικούς ρήπους. Άρα η πρόληψη της κατανάλωσης και η επαναχρησιμοποίηση σε όλες τις μορφές είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό και υπάρχει ειδικό κεφάλαιο απορρίμματα στην Συμφωνία των Παρισίων και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, μιας και απλά και μόνο η ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων και η επεξεργασία τους προς οποιοδήποτε, αν θέλετε, πρόσθετο της οικονομίας, της γεωργίας ή ακόμα και της βιοιατρικής, γιατί υπάρχουν τέτοιοι τομείς, μας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε και σημαντική ποσότητα αέριο ρήπων. Γι' αυτό το λόγο, στην εθνική στρατηγική της χώρας υπάρχει ειδικό κεφάλαιο κυκλικής οικονομίας που έχει εγκριθεί σε επίπεδο Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Έχουν ήδη θεσμοθετηθεί οι μεγάλες υποχρεωτικές αλλαγές στη διαχείριση απορριμμάτων. Από το κλειστέν είναι υποχρεωτική η χωριστή συλλογή οργανικών υλικών. Μάλιστα, εμείς αποφασίσαμε σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υιοθετήσουμε 6 δήμους της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικού Πειραιά για να εφαρμόσουμε με δωρεάν τεχνικούς συμβούλους πλήρη διαλογή στην πηγή για όλα τα ανακυκλώσιμα και για τα οργανικά απόβλητα και για να αποδείξουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, ακόμα και με θελοντικές συμφωνίες με τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων, παραδείγματος χάρη τη Λαχαναγορά ή τα μεγάλα πανεπιστήμια, τα μεγάλα ξενοδοχεία και τα μεγάλα στρατόπεδα, να εκτρέψουμε μεγάλη ποσότητα βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τον όποιο χιτά, άρα γλιτώνοντας στραγγίδια, βιοαέριο, μεθάνιο που εκπέμπονται από τα βιοαπόβλητα και να δημιουργήσουμε έτσι οργανικά εφόδια, γεωργικά εφόδια και άλλες πρώτες ύλες ωφέλιμες, χωρίς να καταναλώσουμε ξανά νέα βιομάζα. Για το λόγο αυτό καταργήσαμε το ειδικό τέλος ταφής, αλλά ήδη από 1η Ιανουαρίου 2019 εφαρμόζεται η εισφορά κυκλικής οικονομίας για όσους δήμους διαθέτουν απόβλητα χωρίς επεξεργασία, ενώ πλέον η τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου 2020 θα δίνει χαμηλότερα δημοτικά τέλη και χαμηλότερα τέλη επεξεργασίας σε όλες τις υπηρεσίες των ΦΟΔΣΑ για τους δήμους που έχουν τον υψηλότερο συντελεστή ανακύκλωσης και τον υψηλότερο συντελεστή εκτροπής από την ταφή των βιοαποβλήτων. Έχουμε λοιπόν ήδη αναλάβει, έχουμε λάβει αποφάσεις, έχουν ήδη υπάρξει χρηματοδοτικά εργαλεία σε όλη αυτή την κατεύθυνση, μιας και η κυκλική οικονομία μπορεί ουσιαστικά να αποτελέσει βασικό πυλώνα της κλιματικά ουδέτερης οικονομίας και κοινωνίας. Νομίζω ότι και αύριο θα υπάρξει μια συζήτηση σε αναπτυξιακό επίπεδο κεντρικό από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής για την προσαρμογή και άλλων, αν θέλετε, αξώνων της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας και για την ενσωμάτωσή τους. Διαπιστώνω λοιπόν ότι η συζήτηση για την ενέργεια και το κλίμα είναι μια συζήτηση αναπόσπαστα, ενδιαφέρουσα και αναπόσπαστη με τη συζήτηση για τις ευρωεκλογές αλλά και για την παγκόσμια συζήτηση του προοδευτικού κινήματος. Συζητώντας μπροστά σε ευρωεκλογές για το τι Ευρώπη θέλουμε, είναι προφανές ότι θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να υποστηρίζει την κυκλική οικονομία, την πρόσβαση των πολιτών στο ενεργειακά αγαθά, να έχει λοιπόν ένα ισχυρό άξονα κοινωνικής πολιτικής μέσα στην αναπτυξιακή πολιτική, με επενδύσεις που δίνουν μακροπρόθεσμη εργασία, με βιώσιμες κοινωνίες και βιώσιμα επαγγέλματα. Όλα αυτά μπορεί να τα βρει κάποιος μέσα στη Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, που όμως, επιτρέψτε μου να πω ακόμα μια φορά, πρέπει και για όλους εμάς να γίνει πράξη, να γίνει καθημερινή πρακτική, να γίνει πόδειγμα και παράδειγμα στάσης και παραγωγής και κατανάλωσης και φυσικά να γίνει και πολιτικό ζητούμενο στο επίπεδο της συζήτησης για μια μεγάλη, δυνατή και νικηφόρα προοδευτική συμμαχία. Σας ευχαριστώ πολύ.